Κύριε Σούρα, σας καλωσορίζουμε στην Όλυμπο. Έχεστε πρώτη φορά εδώ? Καλώς σας βρήκα, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Η λέξη ενθουσιασμένος είναι λίγο. Ήδη στην Κάρπα θα έπατα χτες την πλάκα μου σε μια ομιλία από πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ κόσμο και με πολύ φιλόξενο και αγαπημένο κόσμο. Αλλά αυτό που συνάντησα εδώ είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Καταρχήν, βρισκόμαστε σε μια άλλη Ελλάδα. Εγώ είναι πρώτη φορά που βλέπω ένα χωριό τέτοιο. Να το περπατάς στα σοκάκια μέχρι την εκκλησία, να βλέπεις τις κυρίες με τις φορεσιές, αυτό το χαμόγελό τους. Είναι όχι μόνο πρωτόγνωρο, είμαι ενθουσιασμένος. Δεν ξέρω να χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη. Είμαι σε μια άλλη Ελλάδα που την αγαπώ πολύ, αυτή την Ελλάδα που δεν ήξερα, και απορώ γιατί τόσα χρόνια δεν έχω έρθει. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έχω εσάς δίπλα μου και μου τα εξηγείτε όλα και έτσι τα καταλαβαίνω. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που βλέπω τα χαμόγελα αυτών των ανθρώπων, αυτή την καλοσύνη ζωγραφισμένη, και πάνω απ' όλα αυτά τα αρχαϊκά χρώματα που πραγματικά, πιστέψτε με, εφραίνουν καρδίαν. Είμαι ενθουσιασμένος. Αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λέει η λέξη ενθουσιασμένος, είναι το «έχω το Θεό μέσα μου» στην αρχαιότητα, γιατί τα ελληνικά είναι τόσο δυνατά, έτσι, μας διευρύνουν το πνεύμα ως ψυχολόγο. Ξέρετε από την ψυχή ότι η ελληνική γλώσσα είναι, τι να σας πω εγώ, με έχω μάθει πάρα πολλά, ετυμολογία των λέξεων. Και εσείς τα ξέρετε πολύ, πολύ καλύτερα από μένα. Ξέρετε, γι' αυτό είπε τον ενθουσιασμό. Ξέρετε, έχετε δίκιο. Εγώ θα σας πω κάτι. Στην ψυχοθεραπεία λέω πάντοτε ότι τα τρία ρητά τα οποία με αντιπροσωπεύουν στη ζωή είναι τα εξής. Το πρώτο είναι τα πάντα ρη και τίποτα δεν μπαίνει. Σωστό. Το είπε ο Ηράκλειτος που πάνε πει τα πάντα εξελίσσονται. Ναι, ναι. Το δεύτερο είναι γυράσκω αή διδασκόμενος, τόπος όλων. Και το τρίτο, εν είδα ότι ουδέν είδα τόπος Σωκράτης. Έτσι νιώθω σήμερα. Ότι εξελίσσομαι, ότι γερνάω και μαθαίνω και τελικά δεν ξέρω τίποτα μπροστά σε αυτή την υπέροχη φύση, σε αυτό το υπέροχο χωριό, στον Όλυμπο. Πραγματικά είναι Όλυμπος, η κορυφή της ψυχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τα καλά σας λόγια. Όχι, αυτά που αισθάνεστε κατά επέκταση είναι καλά. Θα μου πείτε, πίσω βλέπουμε το Σεντόνι μέσα, έτσι έχουμε μεγαλώσει κι εμείς, το οποίο βέβαια αυτό μας συνοδεύει, και ξέρετε, δεν θα σας το πω, θα σας ενημερώσω ότι αυτό τα γίνεται η κηδεία μας, μας βάζουν πάλι με Σεντόνι. Αυτό λοιπόν το Σεντόνι που είναι ένα λίκνο για εμάς όλους τους Έλληνες, από τη μάνα μας, τη σκλαβιά, μεγαλώσαμε με τα ανανουρίσματα και μετά με τα τραγούδια, με τη φύση που για αυτή τραγουδάει. Εσείς τώρα, με την επιστήμη τη δικιά σας, τι έχετε να πείτε για αυτές τις γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, από την Ήπειρο, αυτές που βοηθήσατε στο 41, όλες που είναι πάνω στα βουνά, αυτές που δεν υπάρχουν, με το χαμόγελο αυτό το ευγενικό που το βλέπεις παντού. Ξέρετε, θα πω μια κουβέντα. Γυναίκα με γάμα κεφαλαίου, που περιλαμβάνει μέσα τη μάνα, τη σύζυγο, την κόρη, την αδελφή, την κανονική γυναίκα που βοηθάει στο σπίτι, που δουλεύει, που μεγαλώνει τα παιδιά της, που σπουδάζει τα παιδιά της, αλλά πάνω απ' όλα τη γυναίκα με την πελώρια αγκαλιά που όταν σε σφίγγει επάνω της νιώθεις τους χτύπους της καρδιάς. Πόσο σπάνιο στη σημερινή κοινωνία. Πολύ ωραία λόγια. Γι' αυτό το κάναμε κι εμείς εδώ το άγαλμα, γιατί πραγματικά κοιτάει ένα χωριό περιμόνι, γιατί όντως πάει να γίνει έτσι λίγο. Θα σας πω κάτι. Οπωσδήποτε Αθήνα, μεγάλες πόλεις κτλ. Αλλά εδώ πραγματικά έρχεσαι σε επαφή με μια άλλη διάσταση. Και θα τολμήσω να πω ότι έρχεσαι σε επαφή με τη θεϊκή διάσταση. Τι ωραία λόγια. Εγώ πιστεύω να τα ακούσουν και μέσα στις βουλευτές που έχουμε εδώ, γιατί αυτό το χωριό όντως θέλει μια στήριξη. Είναι 70, έχουμε 79 μίλια, δηλαδή αυτές οι μίλοι εδώ, μόνο που τους βλέπουμε είναι. Τι να βλέπετε και η γυναίκα που οδηγάει. Είναι κάτι, τι να σας πω. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω να παραβρεθώ σε κάποια γιορτή σας, γράμμος, πανηγύρια. Εκεί και Πάσχα να πείτε, ωραία. Εκεί και Πάσχα θα είναι πολύ ωραία. Είναι όπως στην αρχαιότητα, όπως λέτε στα Αγία πάνω. Ακριβώς τα Αγία που βλέπετε στα μουσείο Μπενάκη είναι εδώ πραγματικά. Και εύχομαι κάποια στιγμή να έρθουν οι πολιτικοί, να δούνε τι αφήνουνε, ναι. Μήπως καταλάβουνε πείτε το. Ότι τελικά ο πολιτισμός ξεκινάει από εδώ, τι από ωραία. Αυτά τα μέρη. Έτσι να το λέτε. Εγώ θέλω έτσι να τελειώσω, επειδή έκανα και τις μιμήσεις, θα σου πω να τελειώσω εδώ λοιπόν. Θέλω να μιλήσω, μου πεις και ψυχολογικά. Ο τότε εθνάρχης μας είπε, η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρονοκομείο. Τι έχετε να πείτε από αυτό, εσείς ο επιστήμονας? Γιατί δεν είναι? Έτσι, γιατί είσαστε μέσα στην πρωτεύουσά μας.
Είμαστε λίγο. Είμαστε. Είμαστε λίγο. Υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία υπάρχει. Ποια είναι? Θεραπεία είναι. Αυτά που είναι στα τρία. Αυτά τα τρία που είναι προηγουμένως. Και κάτι άλλο. Οι ανθρώπινες σχέσεις να ξαναλειτουργήσουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.